πλάς του Σαλέντο ή του Ότραντο. «Είμαστε Έλληνες και καφιόμαστε για την καταγωγή μας», φώναζαν οι Σαλεντίνοι ποιητές του περασμένου αιώνα. Ο γεωγράφος μιας παλιάς εποχής ανάφερε πόλεις 3 και 10 στη ζώνη, ενώ το 15ο αιώνα ήταν 27. Σήμερα απόμειναν 9 δήμοι με κέντρο την Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Μαρτινιάνο, το Καστρινιάνο Ντεϊ Γκρέτσι, το Μελπινιάνο, το Κοριλιάνο Ντότραντο, το Σολέτο, τη Στερνατία και το Τζολίνο. Ο παλιότερος Άραβας γεωγράφος Εντρίζη αναφέρει αυτά τα χωριά, ενώ ο Ηρόδοτος μιλάει και για άλλα ακόμα, την Όρια και τις Ροδιές. Ο Ιάπηγας, ο γιος του Δέδαλου, έφτασε στα μέρη αυτά μαζί με τον Ιδωμενέα, το γιο του Μίνωα, όπως μας λέει ο Στράβωνας, και έσμιξε με τους Ιθαγενείς Προέλληνες, Μεσάπιους και Λευκανούς, στον κάμπο που απλώνεται ανάμεσα στο Λέτσε και το Ότραντο, στη Χερσόνησο της Απουλίας. Λαός προορισμένος να γίνει εντολοδόχος παγκόσμιων μηνυμάτων, σαν αυτά της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, πρόσφερε το πνεύμα και τη γλώσσα του γι' αυτό. Το ανεπανάληπτο φαινόμενο του αποικισμού των Ελλήνων στην Ιταλία, που άρχισε τον 8ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ., συνέτεινε πολύ σε αυτό. Το γεωγραφικό χώρο και την οικονομική και πολιτιστική ακμή των αποικιών αυτών, κυρίως τον 5ο αιώνα π.Χ., με το όνομα Μεγάλη Ελλάδα, μας τον έδωσαν ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος, ο Στράβωνας, ο Παυσανίας, που και αυτοί πήραν τις περιγραφές από άλλους προγενέστερους, που με τη μορφή ασμάτων και θρύλων τα μετάδιναν από τόπο σε τόπο. Οι Ιθαγενείς της Νότιας Ιταλίας, Προέλληνες Αουσόνιοι, Μεσάπιοι, οι Νοτροί, Βρούτιοι και οι Άπηγες δέχτηκαν με αγάπη τους απίκους και αφομοιώθηκαν με αυτούς. Διδάχτηκαν την καλλιέργεια της γης, το αλφάβητο, τη λατρεία του Δωδεκάθεου και αντί να ζουν νομαδικά έμαθαν να χτίζουν σπίτια και έφτιαξαν μαζί τους πόλεις. Οι ελληνικές αποικίες κατέλαβαν το νότιο μέρος της Ιταλίας από τις εκβολές του Πάδου με την πόλη Σπίνα και ανατολικά την Άνδρεια, δυτικά την Κύμη και αργότερα την Άπολη ως τη Σικελία. Από το Ιόνιο περνούσαν στο Τυρινικό με οχυρά για τους εχθρούς από τη Δύση και στο Νότο για την ανάπτυξη του εμπορίου στη Μεσόγειο. Ο Τάραντας, η Ζάγκλη, η Μεσίνα, οι Σιρακούσες αργότερα εξελίχθηκαν σε μεγάλες εμπορικές πόλεις. Το Ρίγιο, η Ελαία, η Γέλα, το Ταυρομένιο, η σημερινή Ταορμίνα έγιναν πόλεις του πνεύματος και της τέχνης. Οι φιλοσοφικές σχολές των Πυθαγόριων και των Ελεατών έδωσαν τις βάσεις στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδεώδη και το υγιές φιλοσοφικό πνεύμα. Καουλόνια, Σκυλίτιον, Πετήλια, Ηράκλεια ζουν μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Η Πυξούς λέγεται Πολύκαστρον. Οι Ποσειδόνια πέστουν και οι Θούριοι λέγονται Κάπουα και χτίστηκαν με το πολεοδομικό σύστημα του υπόδαμου του Μιλήσιου όπως και η Νεάπολη. Η Νάξος, η Κατάνη, η Λεοντίνη, οι Μήλες έγιναν κέντρα του δυτικού εμπόριου και τις βλέπουμε μέχρι σήμερα στη Σικελία.
Άλλες μικρότερες πόλεις αποικίες χτίζονταν στο νότο από τους ίδιους τους αποίκους σαν λιμάνια για τις πόλεις του εσωτερικού, όπως η Μεύμα, το Ιπόνιο, το Εμπόριο ή σε στρατηγικές θέσεις όπως η Άκρα, οι Κασμένες, η Καμάρινα και το Ότραντο για τις επαφές με τα Ανατολικά στη Χερσόνησο της Πούλιας. Δεν αναφέρει προστριβές των απίκων με τους Ιθαγενείς, εκτός ελάχιστον με τους Σικελούς. Αναφέρει όμως το τραγικό τέλος της Μεγάλης Ελλάδας, που ήρθε με την ολική κατάκτησή της από τους Ρωμαίους, τον 2ο π.Χ. αιώνα, όμως η πτώση της Μεγάλης Ελλάδας δεν ήταν ουσιαστική, γιατί το μεγαλείο της επευλήθη στους κατακτητές, που θυσίασαν σε αυτό και στη φιλοσοφική ιδεολογία των Ελλήνων, την πολεμική τους ακμή. Οι πρώτοι Ρωμαίοι συγγραφείς και ποιητές δέχτηκαν την ελληνική γλώσσα σαν την πιο τέλεια έκφραση της υψηλής κουλτούρας που επηρέασε ακόμα και το Βυργίλιο. Λέξεις και ονόματα ελληνικά αναμίχθηκαν με τα ρωμαϊκά από τον 4ο ήδη αιώνα και το ελληνικό πνεύμα σε όλο του το μεγαλείο απλωνόταν παντού. Οι κάτοικοι λοιπόν των μεγάλων πόλεων, με τον αναπτυγμένο δικό τους ελληνισμό, δεν αφομοιώθηκαν όπως νόμισαν μερικοί ερευνητές, αλλά απλά έκλειναν το κεφάλι, προσπαθώντας να μην υποκύψουν στη σαρωτική δύναμη του λατινισμού. Μετακινήθηκαν τότε στην ενδοχώρα, ανέβηκαν στα βουνά και μεταβλήθηκαν σε κτηνοτροφικό και γεωργικό λαό. Δημιούργησαν έτσι μικρές κοινότητες μακριά από τη γραφειοκρατία και τις δημόσιες σχέσεις, διαχωρίζοντας το κέντρο από την περιφέρεια, τους Λατίνους των υψηλών θέσεων και την αστική τάξη από τη δική τους κατώτερη τάξη, των πληβίων, των χωρικών και των δούλων, που ζούσαν χώρια και μιλούσαν ελληνικά, που δεν καταλάβαιναν οι Λατίνοι. Τάραντας. Λέγεται πως χτίστηκε από το γιο του Ποσειδώνα Τάραντα. Γι' αυτό το έμβλημα της πόλης είναι η Τρίαινα και το Δελφίνι. Υπήρξε μια από τις ανθυρότερες και εμπορικότερες πόλεις κράτη της Μεγάλης Ελλάδας. Το μουσείο του Τάραντα είναι γεμάτο από αρχαιολογικό υλικό, δείγματα μινωικού και μικυναϊκού πολιτισμού, μεγαλοελλαδίτικης ακμής και μια πλούσια συλλογή από νομίσματα του 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα, σύμβολα πόλεων, γοργόνες, διόσκουρους, αμφορείς και αγαλματίδια διάφορων εποχών. Ecco, qui abbiamo due vasi della necropoli di Taranto, dalla quale proviene la maggior parte della documentazione archeologica di questa antica colonia di Sparta, fondata qui in Italia meridionale alla fine dell'VIII secolo avanti. Questi due vasi sono della prima metà del V secolo e provengono da quella ricca parte della necropoli che documenta la fioritura molto notevole della città nell'epoca protoclassica. Sono due vasi attici a figure rosse, una forma di Daedalus, una forma di cratere, con delle raffigurazioni mitologiche tipiche di questa produzione. Accanto a questi vasi attici figurati, noi abbiamo anche una grande abbondanza di gioielli, di bronzi, di ceramiche di uso quotidiano, le quali ci danno una rappresentazione dell'insieme della vita della città. Vita della città che è in stretto rapporto con le forme culturali della Grecia propria, continuando a serbare quei rapporti, quelle colleganze alle quali si deve appunto la sua fondazione in epoca arcaica. Il Museo archeologico di Taranto ha esattamente un secolo di vita, è stato fondato all'inizio delle ricerche archeologiche, possiamo dire, moderne.
e raccoglie per la maggior parte materiali che vengono dagli scavi e dai ritrovamenti effettuati proprio nella città di Taranto. In altra parte, in altra percentuale, ritrovamenti che si sono verificati per tutto il territorio della regione Puglia. I ritrovamenti generali della regione Puglia si riferiscono a varie epoche antiche. Fin dal Paleolitico, dai tempi della preistoria, è documentata in Puglia la presenza umana e progressivamente durante le fasi più recenti della preistoria fino all'età del bronzo, quando si inizia, diciamo così, la storia con i primi ritrovamenti di ceramiche micenee che appunto vengono dalla Grecia. Μεταπώντε. Μετά τον Τάραντα, το Μεταπώντε κράτησε το μεγαλοελλαδίτικο όνομά του μέχρι σήμερα, που σημαίνει μετά τον Πόντο, δηλαδή τη θάλασσα. Είναι απική αρχαϊκή, που την έκτισαν το 713 οι Πύλιοι με τον Έστωρα. Απ' την παλιά πόλη σώζεται η αγορά, το ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, το θέατρο, 15 ολόρθες δωρικές κολόνες από το ναό της Σύρας και του Τάβολε Παλατίνε, που είναι διάφορα τάματα στις θεές Δήμητρα και Περσεφόνη που λατρεύτηκαν εκεί. Στην πόλη αυτή, που σήμερα είναι μια μικρή γεωργική, στα χρόνια της Μεγάλης Ελλάδας φιλοξενήθηκε ο φιλόσοφος Πυθαγόρας, όταν έφυγε από τον Κρότονα που ζούσε και είχε τη σχολή του για να σωθεί από τους εχθρούς του. Περνώντας μια σειρά από ιταλικές πόλεις με ελληνικά ονόματα που σε ξαφνιάζουν, Σίβαρη, Κρότονα, Μοναστηράκι, Σκυλίτιον, Στήλο, είναι η πόλη των Λοκρών που κτίστηκε από τους Οπούντιους και Οζόλες, Λοκρούς, το 673 πάνω στο ακροτήρι Ζέφυρος. Γι' αυτό και πήρε στην αρχή το όνομα Επιζεφύριοι Λοκροί. Όλη η περιοχή είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήματα, αμφορείς και αγάλματα από τάφους και ναούς. Μύθοι και ιστορία σμίγουν και μας παρουσιάζουν τους Έλληνες απίκους σε αυτή την ισχυρή πόλη που έχει μια δική της νοοτροπία και πολιτισμό. Διατηρώντας τη μητριαρχία που κατά κάποιο τρόπο μεταφέρθηκε από τους Αιγιοπελαγίτες με τον Ιδωμενέα και τους συντρόφους του Μίνωα που ταξιδεύοντας χωρίς πηξίδα, ακολουθώντας τον ήλιο και τον πολικό αστέρα, έφταναν στη Δύση. Ότραντο. Από τα παλιά χρόνια είχε το όνομα η Μητρόπολη των Σαλεντίνων, γι' αυτό και όλη η ελληνική περιοχή ονομάστηκε Ελλάς Οτραντίνα ή του Ότραντο ή στη διάλεκτο Ντερέντο. Η παλιά πόλη, η Ιδρούντα, κτίστηκε στις εκβολές του ποταμού Ιδρία και ήταν κλεισμένη σε φρούριο, θυμίζοντας την απέναντι ελληνική Κέρκυρα. Έχει 5.000 κατοίκους που ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, τους απέραντους ελαιώνας και τη θάλασσα. Σήμερα δεν μιλούν εκεί ελληνικά, αλλά παραμένει κόμβος, γέφυρα που δένει το Σαλέντο με την Ελλάδα καθημερινά, όπως παλιά πριν γίνει το λιμάνι του Πρίντιζη. Λόγω της θέσης της, η πόλη δέχτηκε επιδρομές πειρατών, μα η πιο φοβερή ήταν η επιδρομή των Τούρκων το 1480, που έγινε με 200 πλοία και 18.000 στρατιώτες. Έσφαξαν, έκαψαν, πήραν γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα. Η αναστηλωμένη βυζαντινή κρύπτη, κάτω από τη Μητρόπολη, έχει το όνομα και τα οστά των 800 μαρτύρων εκείνης της θλιβερής ημέρας, που οι Τούρκοι μπήκαν μετάλογα μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Οι Τούρκοι σκόπευαν να ενωθούν με τους Άραβες της Σικελίας και φτάνοντας ως την Ισπανία να γίνουν κύριοι της Ευρώπης. Μετά ένα χρόνο τους έδιωξαν όμως οι Λατίνοι που πήγαν να βοηθήσουν τους Έλληνες μπρος στο μεγάλο κίνδυνο. Έκαναν ακόμα πολλές επιθέσεις μέχρι το 1700 και έπαιρναν τρόφιμα και γυναικόπαιδα, αλλά δεν κατόρθωσαν να εγκατασταθούν πια εκεί. Ρίγιο Ρέτσιο. Την πόλη αυτή,
έχτισαν το 717 π.Χ. οι Νεσσίνοι και οι Χαλκιδαίοι στο στενό του κόλπου της Μεσσίνας, που τότε λεγόταν Ζάγκλη, οδηγημένοι από το μαντίο των Δελφών. Από την προνομιακή αυτή θέση ανέπτυξε σημαντικό εμπόριο, ενώνοντας τους δρόμους στην Εσόγειο. Υπήρξε σύμμαχος των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο και έδρα επισκοπική ως τον 15ο αιώνα, που την έκαψε ο Μπαρμπαρόσα. Από το 91 π.Χ. ως το 1783 συχνά εξάλλου καταστρεφόταν από σεισμούς φοβερούς. Έχει ένα τέλειο εθνικό μουσείο, πλούσιο σε αρχαιολογικό υλικό της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά και από ευρήματα από το βυθό της θάλασσας, από τότε που οι πειρατές βούλιαζαν τα ελληνικά καράβια γεμάτα με αμφορείς και αγγεία γεμάτα λάδι και κρασί, αλλά και πλούσια αρώματα από την Ανατολή για τη Δύση. Το μουσείο αυτό την τελευταία δεκαετία πήρε ιδιαίτερη αξία γιατί φιλοξενεί σε ειδική αίθουσα τα δύο γιγάντια αγάλματα που βρέθηκαν το 1972 στη θάλασσα του Ριάτσε. Πολεμιστές του Ριάτσε προκαλούν τον θαυμασμό σε χιλιάδες ανθρώπους που από όλο τον κόσμο πηγαίνουν εκεί για να θαυμάσουν όχι μόνο το μεγαλείο της ελληνικής τέχνης, ελληνοπρέπεια των χαρακτηριστικών και των πρότυπων αυτών της κλασικής εκκλητικής, αλλά και την άρτια τεχνική καθαρισμού και συντήρησης που έγινε σε αυτά από το Ιταλικό κράτος, ώστε να δοθούν στο παρόν και στις μέλλουσες γενιές με την αληθοφάνεια και το μεγαλείο του παρελθόντος. Ανεξάρτητο ορεινό χώρο, μακριά από το Ρίγιο, η ελληνική νησίδα αγκαλιάζει τα απόμακρα χωριά Αμεντολέα, Κοντοφούρη, Καλιτσανό, Ροκαφόρτε Ντελ Γκρέκο, Ροχούδη, χωρίο του Ρουχουδιού και Μπόβα.
σε ύβρο εσένα. Για πόσο σε αγαπάω, μίτσε ντουνά. Απομακρυσμένα όχι μόνο από τα άλλα χωριά και τις ιταλικές πόλεις, αλλά και το ένα απ' άλλο, εκτεθειμένα στις σκληρές καιρικές συνθήκες και τους σεισμούς και κατολιστήσεις, έμειναν μακριά από την πρόοδο και τον πολιτισμό. Γκαλιτσανό. Σε αυτό το χωριό βρίσκεται όλο το μεγαλείο της ελληνικής όασης, όπως συνηθίζουν να λένε την περιοχή. Παρά το λίγο πληθυσμό που του απόμεινε, είναι η πιο δροσερή πηγή του ελληνικού κόσμου του Ιταλικού Νότου, γιατί εκεί μιλούν 100% ελληνικά, από τον πιο γέρο ως τα μικρά παιδιά. Το Γκαλιτσανό είναι το χωριό των ποιητών, των φιλόσοφων και των χορευτάδων, που και οι πιο αγράμματοι ξέρουν να καμαρώνουν πως είναι απόγονοι του Όμηρου, της Απφός και του Πίνταρου. Το Γκαλιτσανό μέχρι το 1800 ήταν το μεγάλο χωριό της ελληνικής όασης της Καλαβρίας. Καφόρτε Ντελ Γκρέκο, βράχος γερός του ελληνισμού της Καλαβρίας, προμαχώνας τις επιδρομές από το βορρά και τη θάλασσα, ήταν το χωριό αυτό που λεγόταν Βουνή από τους Έλληνες. Ανηφορίζοντας την κοιλάδα του Μέλιτο, βλέπεις όλο ερείπια από βυζαντινά μοναστήρια σε λόφους και πλαγιές. Το Ροκαφόρτε έχει 1760 κατοίκους, μαζί με το χωρίο πιο πέρα, τον 16ο αιώνα ήταν οικισμός της Αμεντολέας, όπως το Ροχούδι και τον Καλιτσανό. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ροχούδι. Κατηφορίζοντας τη λαγκαδιά, ανατριχιάζεις σαν αντικρίζεις μέσα στην άγρια φύση το Ροχούδι, το άτυχο χωριό που το αφάνισαν οι κατολιστήσεις και τώρα χάσκει ανάμεσα στους γκρεμούς. Χτισμένο στα 627 μέτρα πάνω από το ποτάμι, αργοπέθαινε από τις κατολιστήσεις, ώσπου το 1971-72 ολόκληρο καταστράφηκε και έσβησε από το χάρτη. Μέχρι τότε οι κάτοικοι δεν το εγκατέλειπαν, για να μένουν δεμένοι στον τόπο τους και στις αναμνήσεις τους. Μια άλλη πόλη από μινάρι της παλιάς εκείνης εποχής, που οι Έλληνες κυνηγημένοι από τα παράλια και τη σκελία από τους πειρατές και από τους σεισμούς ανέβαιναν στα βουνά, είναι η Αμεντολέα.
Η Αμεντολέα πήρε ίσως το όνομά της και από τη μεγάλη παραγωγή αμύγδαλων και γράφεται ακόμα και σε τίτλους και διπλώματα αρχόντων και φεουδαρχών και Ελλήνων και Αράβων της Σικελίας. Ήταν δήμος μέχρι το 1789. Τα γύρω χωριά τον 19ο αιώνα έγιναν αυτόνομα. Στο ποτάμι της Αμεντολέας, μας λέει ο Στράβωνας, έγινε η μάχη των Αθηναίων και Συρακουσίων με τους Λοκούς. Το γλωτό αυτό ποτάμι ήταν τότε σύνορο στις δύο αντιμαχόμενες δημοκρατίες, το Ρήγιο και τους Λοκρούς. Η Αμεντολέα, οχυρή πόλη, στεκόταν τότε εκεί προμαχώνας, όπως και πιο πάνω το Ροκαφόρτε Ντελ Γκρέκο, που ακόμα κράτησε το όνομά του προμαχώνας του Έλληνα. Σήμερα η μικρή Αμεντολέα και πολλά ερείπια γύρω της μαρτυρούν παλιές δόξες. Το μεσαιωνικό κάστρο του 1154 κλείνει βυζαντινές εκκλησούλες ερυπωμένες που οι ξεφτισμένες τοιχογραφίες τους με τους λιπόσαρκους Άγιους μαρτυρούν το πέρασμα της Ορθοδοξίας στον Ιταλικό Νότο. Η Μπόβα και η Αμεντολέα ήταν οι πρώτοι βουνίσχοι οικισμοί των Ελλήνων που αναφέρονται στο χάρτη από το 1200. Οι Ιταλοί επιστήμονες δεν μπόρεσαν να τραβήξουν τέλεια το πέπλο των αιώνων και ακόμα δεν ξέρουμε αν η Αμεντολέα ήταν το Δεκαστάντιουμ ή η περίπολη της Μεγάλης Ελλάδας. Μπόβα. Ο ιστορικός της Μπόβα, επίσκοπος Αουτελιτάνο, λέει πως η πόλη χτίστηκε από μια Ελληνίδα βασίλισσα που πήγε εκεί φέρνοντας μαζί της Έλληνες ακολούθους και χιλιάδες βόδια. Στην ορεινή αυτή πόλη έπειτα πήγαν κάτοικοι από τις παράλληλες πόλεις κυνηγημένοι από τους Άραβες και τους πειρατές. Διάφοροι λαοί πέρασαν από εκεί παίρνοντας το μερίδιό τους, από την κτηνοτροφία του τόπου και τα προϊόντα τους ακόμα, και από το μετάξι που καλλιεργήθηκε εκεί άφθονο σε όλη τη ζώνη, κάνοντάς τους γνωστούς για την παραγωγή τους. Όμως κανένας δεν κατάφερε να αφομοιώσει αυτόν τον περήφανο λαό και να εξαφανίσει τη γλώσσα και τις παραδόσεις του, όπως έγινε σε άλλους λαούς. Μπόβα Μαρίνα. Απλώνεται κατά μήκος η Μπόβα Μαρίνα, που το 1908 έγινε δήμος συγκεντρώνοντας κατοίκους από τα ορεινά που κατέβηκαν εκεί. Τώρα έχει ένα ωραίο δημαρχείο, πλατείες, δημόσια κτίρια, κινηματογράφους, πολιτιστικά κέντρα, αστυνομικό σταθμό, εκκλησίες. Λέγεται από τους Έλληνες και γυαλό του Βούα. Με χαρά σου δείχνουν το ακροτήρι Κρυσάφι, που πάνω του είναι το άγαλμα που το αναφέρει και ο Πλίνιος. Εκεί ήταν και η παλιά πόλη Ντέλια, που την έκτισαν οι κάτοικοι της Δήλου, όταν το ιερό του Απόλλωνα έχασε την αξία του. Πίσω από το βουνό σήμερα είναι χτισμένη η Ντελιονόβα. Στην παλιά πόλη βρέθηκαν πολλά αντικείμενα και η επιγραφή Ντόμος, που βρίσκονται στο Μουσείο του Ρήγιου. Εκεί είναι οι Σαλεζιάνοι του Ντον Μπόσκο, που υποστήριξαν πολύ την κίνηση για τη διάσωση του ελληνισμού και με μια αντένα που μετέδιδε νέα στη διάλεκτο. Μαρτάν. Άλλος δήμος με το μεγαλύτερο πληθυσμό και σημαντική εμπορική κίνηση είναι το Μαρτάνο με 10.000 κατοίκους σε απόσταση 22 χιλιόμετρα από το Λέτσι. Έχει κάστρο αχυρό του 16ου αιώνα με κυκλικούς πύργους και περιβάλλεται από ένα πλούσιο ελαιόνα. Στο Μαρτάνο σώζονται πολλά λαϊκά τραγούδια, προπάντων μυρολόγια χαρακτηριστικά που θυμίζουν τα Μανιάτικα με τις ίδιες μαυροφορεμένες μυρολογίστρες που τις λένε πρεφίκες. Η ελληνική γλώσσα εκεί μιλιέται και το ίδιο παλεύει να κρατηθεί ζωντανή με όλο το χαρακτηριστικό της φωνητικό χρώμα και τις διαφορές του, με πρώτο αγωνιστή τον καθηγητή Σαλβατόρε Σικούρο και την οικογένειά του.
Ο Σαλβατόρε Τζα, ζωγράφος γνωστός στην Ιταλία, αποθανατίζει τις αυλές και τους κάμπους, τα σπίτια και τους γέρους και γενικά ό,τι απόμεινε στη γραφική αυτή γωνιά του ελληνισμού. Καστρινιάνο ντε Γκρέτσι. Θρηνεί το Καστρινιάνο τον πρόωρο και απρόσμενο θάνατο του Αντζολίνο Κοτάρντο, που δεν πρόφτασε, παρά την υπόσχεσή του να μιλήσει και να μας δώσει ζωντανές αποδείξεις για τον τρόπο που μεταχειρίστηκε για να διδάξει στα νέα παιδιά τη γλώσσα των πάπων τους και να τα κάνει να την αγαπήσουν. Ορφάνευσαν τα ίστα σχολεία, που με το πάθος του δίδασκε να αγαπάν τη γλώσσα και να φυλάνε τα ήθη και τα έθιμα, όπως φυλάνε της μάνας Ιταλίας, που για αιώνες σεβάστηκε και κράτησε στην αγκαλιά της ένα συγγενικό λαό για 25 αιώνες, που την έμαθε να κρατάει τη λαμπάδα του πολιτισμού στη Δύση. Ο πρωτότυπος τρόπος διδασκαλίας του, με βάσεις γερές και σωστή εφαρμογή, του επέτρεψε από το 1976 να έχει την άδεια να διδάσκει στα δημοτικά σχολεία τον Γκρίκο και θα συνέχιζε παρότι πήρε σύνταξη. Στο Μαρτινιάνο, το Μελπινιάνο και τη Στερνατία σε ξαφνιάζουν τα μεσαιωνικά παλάτια με τα μπαρόκ μπαλκόνια που σε βγάζουν έξω από το κλίμα των μικρών σπιτιών των Ελλήνων με τις αυλές και τα κυπάρια τους. Είναι τα πιο πολλά παλάτια του Γιώργιου Καστριώτης Κεντέρμπεϊ και των γιών του, που πήγαν εκεί φεύγοντας από την Αλβανία και επειδή υπηρέτησαν τους βασιλιάδες της Αραγωνίας, τους χάρισαν τους τόπους αυτούς για φέουδα. Στερνατία. Η Στερνατία θυμίζει αιγιοπελαγίτικο νησί με τις στέρνες με πλάκες στα λιακωτά αντί για κεραμίδια. Έχει 2.500 κατοίκους και καταστράφηκε το 1480 από τους Τούρκους. Εδώ μιλούνται λιγότερο τα ελληνικά, αλλά τα ονόματα και τοπονύμια παραμένουν ελληνικά. Αυτό μοιάζει μετάλλα με το μπαρόκ καμπαναριό του στην κεντρική εκκλησία, το παλάτι του Μαρκίσιου με τα μπαλκόνια του. Το ξεχωριστό όμως είναι το περίφημο μοναστήρι του Άι Νικόλα που στο 15ο αιώνα ήταν το Πανεπιστήμιο του Νότου και οι καλόγεροι δίδασκαν αρχαία ελληνικά και λατινικά, τονίζοντας την πνευματική ανάπτυξη της ζώνης αυτής του Ότρεντο. Σολέτο. Το Σολέτο είναι μικρή πόλη με στενά δρομάκια, γεμάτο από ελληνική παράδοση. Από τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια δίνει έντονα την παρουσία του στη μικρή εκκλησούλα του Άγιου Στέφανου, που είναι γεμάτη από τοιχογραφίες και τις λέξεις «Σοφία, ο Λόγος του Θεού», που σ' αφήνουν κατάπληκτο. Στους στίχους, αναδιασμένοι βυζαντινοί Άγιοι μοιάζουν να ζητάνε λιβάνι. Οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ μόλις και ξεχωρίζουν με το επιβλητικό τους μέγεθος. Ενώ η Θεία Κρίση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και διάφορες σκηνές από τη ζωή του Άγιου Στέφανου, του Χριστού ως τη Σταύρωση και του Λάζαρου ως την Ανάσταση, υπογραμμίζουν τη βυζαντινή τέχνη στην αγιογραφία της κάτω Ιταλίας. Το καμπαναριό του Σολέτο είναι ονομαστό στη ζώνη,
που με τα πέντε πατώματά του και τα μπαρόκ στολίδια του έδωσε το στυλ στην αρχιτεκτονική της Ελλάδας του Ότραντου. Πάνω του είναι χαραγμένα τα εμβλήματα φεουδαρχών, του Ορσίνη και άλλων. Τζολίνο. Το Τζολίνο είναι μικρή γεωργική πόλη με φιλόξενους και καλόκαρδους κατοίκους. Πηγάδια και Μενχύρ στολίζουν την Ήπεθρο. Και εδώ οι μικρότερες πόλεις είναι παλιοί οικισμοί από τις μεγαλύτερες, που κι αυτές ασφαλώς κατοικήθηκαν όταν διαλύθηκαν οι πόλεις κράτη της Μεγάλης Ελλάδας. Καλημέρα. Η πόλη Καλημέρα χτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια πάνω στην παλιά Τσεντοπότσι, δηλαδή εκατονταπήγαδη, που κατάστρεψε ο βασιλιάς Πύρος. Μνημεία και επιγραφές στο Μουσείο του Λέτσε μιλούν για την προβυζαντινή ύπαρξή της. Η Καλημέρα έχει 6.000 κατοίκους και μέχρι το 1959 αποτελούσε ένα δήμο με το Μαρτάν. Η πόλη αυτή πρόσφερε σπουδαίους άντρες στα γράμματα και στις τέχνες, που αγωνίστηκαν προπάντων για τη διατήρηση της αλεντίνητης κουλτούρας, που την έκριναν σαν συνέχεια της ιταλιώτικης εκείνης των προγόνων τους απίκων από την Ελλάδα. Η Καλημέρα σήμερα με το ελληνικό όνομά της συγκεντρώνει πολλούς που θέλουν να τη γνωρίσουν. Ma travuttia oriangricea e paleacardia e paleacardia. Στον κήπο της Καλημέρα, η αθηναϊκή στήλη με την κόρη από το Μαρούσι από μάρμαρο σε ωραίο περίπτερο μαρτυρεί τη συγγένεια των λαών και τη χωρίς διακοπή με τη χαρακτηριστική φράση «Τσένιε σου ένισε του στην Καλημέρα». Η στήλη αυτή είναι δώρο του Δήμου Αθηναίων το 1960 στην πρώτη μεταπολεμική επαφή.